συνάντηση με τα σωματεία των ιδιοκτητών ταξί της Δυτικής Μακεδονίας είχε σήμερα το πρωί ο τομεάρχης μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του νομού Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδόπουλος συζήτησε με τους ιδιοκτήτες ταξί τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το προεδρικό διάταγμα για την απελευθέρωση του επαγγελματός τους, κάνοντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως βρίσκεται σε σύγχυση, ενώ μίλησε και για απουσία του Πρωθυπουργού που δεν έχει τοποθετηθεί για το θέμα. Να κουβεντιάσουμε μαζί τους, κάτι το έχουμε κάνει κατά επανάληψη. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία σύγχυση. Διαφωνία μεταξύ υπουργών. Είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απουσιάζει και δεν έχει πάρει θέση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Είναι μια κοινωνική ομάδα και ένας κλάδος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα. Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία κοινοτική οδηγία για την απελευθέρωση των ταξί και κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά πρέπει να αποφασίσει με κριτήρια και κυρίως πληθυσμιακά. Δεν υπάρχει καμία κοινοτική οδηγία που να προβλέπει ή να ορίζει το πώς θα λειτουργούν τα ταξί στην κάθε χώρα. Είναι απόφαση του κάθε κράτους ξεχωριστά και είναι αδιανόητο να γίνεται μια απελευθέρωση των ταξί χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς κανένα όρο και κυρίως χωρίς κανένα πληθυσμιακό κριτήριο. Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη και συγκεκριμένη. Εμείς θέλουμε την απελευθέρωση των ταξί, αλλά με όρους. Όροι τέτοιοι που να εξυπηρετούν και την κοινωνία και τον κλάδο. Είμαστε σε μια μεγάλη κρίση και μια δύσκολη εποχή στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να εντείνουμε και να μεγαλώνουμε το πρόβλημα με αυθαίρετες αποφάσεις κυβερνητικές. Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, τόνισε πως αυτό είναι θέμα των ιδιοκτητικών ταξί για το τι θα πράξουν. Έστειλε όμως μήνυμα το μη κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων και την εμπόδιση της προσέλευσης τουριστών. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν εμάς. Εγώ έρχομαι σαν τομεάρχης μεταφορών και σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οι κινητοποιήσεις αποφασίζουν οι ίδιοι και τις εκτελούν οι ίδιοι. Έχω εκφράσει την άποψή μου ότι είμαι αντίθετος προς το κλείσιμο των λιμανιών και των τουριστικών χώρων, όχι μόνο από τους οδηγούς ταξί. Από όλοι οι πολίτες. Δεν μπορεί κανένας να παρεμποδίζει τη μετακίνηση των υπόλοιπων πολιτών. Στη συνάντηση το παρόν έδωσε και ο ειδικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ταξί, Άρης Ξυλένιος, ο οποίος σημείωσε πως οι ιδιοκτήτες ταξί περιμένουν τις εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα και με τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνέπεια της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη από την πλευρά του Υπουργείου. Φαίνεται ο κ. Ραγκούσαν υποχώρητος στις θέσεις του. Περιμένουμε να δούμε και την Τρίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον να μας ανοίξει τα δικά του τα χαρτιά, να δούμε τι σκέφτεται. Γιατί μέχρι τώρα δεν μας είπε τι σκέφτεται. Οι ιδιοκτήτες ταξί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, καθώς όπως τονίζουν, δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν. Θα συνεχίσουμε γιατί δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Μας τα έχουν πάρει όλα. Καταστρεφόμαστε αυτή τη στιγμή και εμείς, αλλά και αυτό το οποίο λέγεται προσωπικά, οι οικογένειές μας, το ταξί σαν επάγγελμα. Και αυτό δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα σε μεγάλες εταιρείες.